παραστεκόμαστε ολόψυχα και όχι για πρώτη φορά στον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, που αν θέλετε δεν είναι αγώνας μόνο δικός του. Αφορά όλη την περιοχή που αν κλείσει το εργοστάσιο θα ερημώσει, όπως ερημώνει και το Μαντούδι με τις απολύσεις που είχε η Λευκόλυφος ανώνυμη εταιρεία. Ο αγώνας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, επαναλαμβάνω, δεν είναι στενά δική τους υπόθεση. Είναι υπόθεση όλου του λαού της περιοχής. Και από αυτή την άποψη εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας και υπογραμμίζουμε ότι δεν αρκεί να την εκφράζουμε γενικόλογα. Πρέπει να λέμε ξεκάθαρα ότι η ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων, η διατήρηση της ΛΑΡΚΟ στη ζωή και η προοπτική της εξαρτώνται από τις πολιτικές που την υποθήκευσαν. Και πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι δεν είναι η πολιτική μόνο της τελευταίας κυβέρνησης, αλλά όλων των κυβερνήσεων που δεν είχαν στο μυαλό τους, στην πολιτική τους βούληση, την υποστήριξη των συμφερόντων των εργαζομένων και του τόπου, αλλά μονοπωλιακών συμφερόντων και μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων. Από αυτή την άποψη εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας και θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι πως δεν θεωρούμε πως πρέπει να είναι γενικόλογοι. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο συζητήσαμε κατ' επανάληψη, αλλά εκεί συμβαίνει το εξής περίεργο. Όλοι συμφωνούν ότι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ έχουν δίκιο και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και άλλες πολιτικές δυνάμεις και του ΚΙΝΑΡ που βρίσκονται εκεί μέσα. Όμως οι πολιτικές που οδήγησαν τη ΛΑΡΚΟ εδώ έχουν τη μήτρα τους στην ίδια μήτρα που και γεννάει αυτούς τους παράγοντες. Συνεπώς δεν είναι ζήτημα να εκφράσουμε απλώς μια συμπαράσταση. Πρέπει να τη δείξουμε στην πράξη και να συμβάλλουμε ώστε ο αγώνας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ να γίνει ζήτημα όλης της κοινωνίας της περιοχής.